Στέλλα, βρισκόμαστε στο σημείο που ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τον εντόπισαν οι συνάδελφοί του σε μια αποθήκη που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Δουλεύει τώρα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας. Είναι εκεί που βρίσκεται το πυροσβεστικό όχημα. Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι συνάδελφοί του, δεν ένιωθε πολύ καλά. Αισθάνθηκε μια διαθεσία και τους είπε ότι θέλει να ξαπλώσει. Λίγα λεπτά αργότερα όμως είχε πέσει ανέσιτος στο πάτωμα. Να σου πω τώρα ότι εμείς βρισκόμασταν από την πρώτη στιγμή εδώ στο σημείο της φωτιάς και ακούσαμε στον ασύρματο να ειδοποιούν την πυροσβεστική ότι πρέπει να έρθει ασθενοφόρο. Όπως και έγινε, κάλεσαν αμέσως στο ΕΚΑΒ για να έρθει εδώ ασθενοφόρο. Σύμφωνα με όσα είδαμε αλλά και τα όσα καταγγέλει εδώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, πρόκειται για μια επιχείρηση ασβεστοποιίας και ο άτυχος άνδρας εργαζόταν πολλά χρόνια εδώ. Εδώ βλέπουμε και πλάνα από την ώρα που προσπαθούν να επαναφέρουν τον άνθρωπο στη ζωή, την ώρα που έχει φτάσει το ΕΚΑΒ και προσπαθούν να τον βοηθήσουν, να τον μεταφέρουν το ασθενοφόρο φυσικά στο νοσοκομείο. Έλα, Ευλαμπία. Στέλνω από την πρώτη στιγμή. Άνδρες της πυροσβεστικής είχαν σκύψει πραγματικά από επάνω του, έκαναν τις πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο, του έκαναν ακόμα και τεχνητή αναπνοή, με μαλάξεις προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν. Βιώσαμε σκηνές αρχαίας τραγωδίας πραγματικά. Ήτανε δραματική κατάσταση, να ουρλιάζουν οι άνθρωποι, να φωνάζουν πού είναι το ασθενοφόρο και γιατί δεν έρχεται. Έκανε πάνω από μία ώρα να φτάσει εδώ στο σημείο και δυστυχώς ήταν ήδη πάρα πολύ αργά, γιατί ο άνθρωπος αυτός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο στην ηλικία των 48 ετών. Και ένας νέος άνθρωπος που δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή. Νέος άνθρωπος, πατέρας ενός παιδιού, εργαζόμενος εδώ στην περιοχή πολλά χρόνια. Τώρα, Στέλλα, το ερώτημα που προκύπτει και θα πρέπει να το δουν αυτό οι αρμοδίοι είναι, γιατί εμείς είμαστε εδώ από την πρώτη στιγμή, όπως σου είπα. Μπορεί η φωτιά να καίει σε χαμηλή βλάστηση και όχι σε δάσος, αλλά πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Βλέπετε και τώρα στις εικόνες σας ότι υπάρχουν πολύ πυκνοί καπνοί, που τώρα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη από αυτή που αντικρίσαμε όταν φτάσαμε εδώ. Πραγματικά ήταν αποπνικτική η κατάσταση και το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι, ήρθαν εδώ κάποιοι από την πυροσβεστική άλλοι υπεύθυνοι να εκενώσουν την περιοχή και να ζητήσουν από τους εργαζόμενους? Γιατί όπως είπαμε, εδώ είναι βιομηχανική ζώνη και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και αυτή την ώρα εργάζονται. Μάλιστα, λοιπόν, υπάρχουν κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και φυσικά η ατμόσφαιρα, όσο και η φωτιά, παραμένει αποπνικτική. Είναι ακόμα και τώρα. Ναι. Ευλαμπία, να σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Πήρε φωτιά και κατέβηκε η φωτιά εδώ. Και το παιδί έτρεξε από εδώ πάνω. Ήρθα εδώ πίσω, δεν μπορούσα να αναπνεύσει και έχει πεθάνει, μου φαίνεται. Και φωνάξατε από την αρχή? Μια ώρα είναι το ασθενοφόρο, περιμένουμε. Έχει παιδί, έχει οικογένεια. Φωνάξτε κάποιον ασθενοφόρο, σας σκετεύω. Φύγει προς τα εκεί η φωτιά, αλλά ο καπνός παραμένει. Οπότε δεν μπορούμε, δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας και να κάνει τίποτε. Ήρθαμε τουλάχιστον να βγάλουμε τα αυτοκίνητα από μέσα, ό,τι μπορούμε. Φωτιά, παιδιά, ξεκίνησε από πίσω. Mm-hmm. Πίσω από τη λεωφόρο ΝΑΤΟ και ήρθε εδώ. Δεν ήρθε, δεν έπιασε εδώ. Εδώ είναι και πόση ώρα? Είναι κα μισή ώρα. Και αυτό εδώ που βλέπουμε, ο καπνός εδώ που κέτει. Ναι, ήρθε από εκεί, να είναι απάνω οι ανθρώποι, δεν μπορούν να την κρατήσουν. Να τα. Τα πυροσβεστικά τα βλέπεις και του Δήμου, όλα εκεί είναι.